αυξάνεται από τα 586 ευρώ το μήνα σε 650. Ο 10ο υποκατώτατος, το ντροπιαστικό, όπως λέμε εμείς, ο ρατσισμός για τους νέους, και μετά τα πολλά κλάματα, φύγαν οι νέοι μας, ήταν 510 και γίνεται και αυτός 650. Καταργείται δηλαδή ο υποκατώτατος. Νομίζω ότι αυτό είναι μια μεγάλη μέρα για όλο τον κόσμο της εργασίας και γι' αυτό ήθελα να ξεκινήσω με αυτό. Όμως, επειδή πολλά ακούμε ότι ναι, τα ρίξατε στην αγορά, στους ελεύθερους επαγγελματίες και άρα το κράτος τώρα κάθεται ωραία και καλά. Να πω ότι το κράτος πιστώνεται την άνοδο 24 επιδομάτων που σχετίζονται άμεσα με τον κατώτατο μισθό, δηλαδή μητρότητας, δηλαδή ανεργίας κτλ. Επιδόματα ανεργίας, 400 ευρώ πάει το επίδομα ανεργίας. Μητρότητας, πάει στα κι αυτό από τα 586 στα 650 και πάει λέγοντας 24 επιδόματα παρασύρονται προς τα πάνω, άρα και αυτά τα πληρώνει το κράτος. Παραπέρα, μας λένε, κι άμα αρχίζουν και απολύουν όλοι αυτοί επειδή αυξήσατε τον κατώτατο, και άμα αρχίσουν και αυξηθεί τα μαύρα, αυξηθούν τα μαύρα. Ακούστε, αυτά γινόντουσαν στο προηγούμενο καθεστώς, όπου είχε διαλύσει το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σήμερα όλο το ΣΕΠΕ, όχι μόνο το ξαναστήσαμε στα ποδαράκια του, αλλά είναι και ηλεκτρονικό. Θα δείτε τώρα μετά, θα πω στα κέντρα κοινότητας, γιατί είναι όλο ψηφιακά και τι συμβαίνει. Είναι η ίδια λογική. Το κράτος που είχε διαλυθεί, που οι υπάλληλοι είχαν αποδεκατιστεί, δεν μπορεί να παρακολουθεί τα πράγματα αν δεν χρησιμοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία. Όλα λοιπόν είναι ψηφιακά. Άρα σήμερα έχουν ονοματεπώνυμο και οι επιχειρήσεις και ένας εργαζόμενος που έπαιρνε τον κατώτατο και τον υποκατώτατο. Έχουν ονοματεπώνυμο. Ψηφιακά όλοι καταγεγραμμένοι. Άρα θα παρακολουθήσουμε τα πάντα. Δεν αρκεί αυτό. Θα δώσουμε μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιπλέον και θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Δεν αρκεί αυτό, αναδιατάσσουμε όλο το παραγωγικό μοντέλο, έτσι που οι εξαγωγές μας να είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές μας. Γιατί όλα τα χρήματα που θα πάρθουν τώρα με αυτή την αύξηση, 1% του ΑΕΠ αυξάνεται. 1% αυξάνεται το ΑΕΠ της χώρας από αυτό. Να μην ξεχάσουμε ότι το κόψανε 25%, το μειώσανε το ΑΕΠ της χώρας, να μην το ξεχάσουμε.